διάβασε το βιβλίο, αφού σας καλησπερίσει και σας ευχηθεί χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Έχει μεγάλη τιμή που φιλοξενεί σήμερα τον κύριο Νίκο Καραδήμα, απόστατο αξιωματικό της Ελλάς, με το νέο του βιβλίο της ενδείξης από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Να πούμε ότι ο κύριος Καραδήμας αρθρογραφεί σε site και αστυνομικά έντυπα. Ήταν αρχισυντάκτης διαφόρων αστυνομικών εντύπων. Είναι μέλος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Πολλά πράγματα σε έναν άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Πάμε να δούμε λοιπόν για τις ενδείξεις. Είναι για ένα βιβλίο το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία, αλλά και περιέχει και στοιχεία μυθοπλασίας, σωστά? Ακριβώς έτσι είναι. Αρχικά να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την πρόσκληση που μου απευθύνετε και να έχω μια καλή χρονιά, ευτυχισμένη, με υγεία για όλο τον κόσμο. Είναι πράγματι αληθινά γεγονότα, άλλωστε στα 37 χρόνια καριέρας έχω γράψει άπειρα βιβλία συμβάντων και έχω κρατήσει κάποια σοβαρά εγκλήματα τα οποία απασχόλησαν και την κοινή γνώμη, τα συνέθεσα και έκανα αυτό το μυθιστόρημα. Είναι αληθινά τα περισσότερα στοιχεία. Ποια χαρακτηριστικά από τη δεκαετία του 1970 επιλέξατε να αναδείξετε μέσα από την ιστορία? Λογικά ο χρόνος και ο χώρος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα μυθιστόρημα. Αλλιώς θα ήταν σαν ένα έγκλημα χωρίς χώρο και τόπο. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία της δεκαετίας του 70, όχι προσωπικά από μένα, αλλά πιστεύω ότι είναι και κοινή διαπίστωση πολλών, ότι η δεκαετία αυτή ήταν μια δεκαετία ευημερίας. Είχε περάσει ο πόλεμος, ο κόσμος είχε επικεντρωθεί πλέον στις δουλειές του, είχε ξεχάσει τα γεγονότα του εμφυλίου και ζούσε αρμονικά. Η επιλογή της πόλης της Σάρτας και των άλλων πόλων της Κεντρικής Ευρώπης, όπως λέγεται η ιστορία, βασίζονται στα αληθινά γεγονότα ή ήταν δική σας επιλογή? Επέλεξα την γη των Εσπερίδων, έτσι όπως την αποκαλώ. Πρώτον, για να τιμήσω τη γενέτειρά μου, γιατί η καταγωγή μου είναι από εκεί. Δεύτερον, οι πόλεις που διαθέτουν ποτάμια με συναρπάζουν περισσότερο, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα και στην Άρτα και στο Βελιγράδιο, όπου εκτελήσεται το δεύτερο μέρος αυτού του μυθιστορήματος. Είναι κάτι συναρπαστικό το ποτάμι για μένα, γιατί δεν έχει τόσα μυστικά όσο η θάλασσα. Το ποτάμι στον πηγεμό του, στο διάβα του για τη θάλασσα, όλα του τα πειθώματα κάποια στιγμή ανακαλύπτονται. Ενώ η θάλασσα είναι μυστικοπαθής. Εξάλλου και το νερό που τρέχει, έτσι είναι, και καθαρίζει τα πάντα. Βεβαίως, βεβαίως. Και άλλοι λόγοι που επέλεξα την Άρτα είναι κυρίως για την μακραίων ιστορία της, η οποία και προχριστιανικά και μεταχριστιανικά έχει να επιδείξει κάτι σημαντικό. Ακόμα και ο βασιλιάς Πύρος ξεκίνησε το ταξίδι δυτικά, κάτι ανάλογο με τον Μέγα Αλέξανδρο. Στη φιλική εταιρεία ήταν ο Νικόλαος Κουφάς, στην αντίσταση ο Ναπολέον Ζέρβας, ο Μακρυγιάννης, αργότερα ιστορικά. Και δυστυχώς το λέω με πόνο ότι οι τοπικοί άρχοντες δεν έκαναν κάτι διαχρονικά για να αναδείξουν την Άρτα, τον τουρισμό και τα αξιοθέατά της. Μια κρυμμένη επιστολή στο παλιό Σερβάν ανακαλύπτεται και πυροδοτεί τις εξελίξεις της ιστορίας. Να μιλήσουμε έτσι λίγο την υπόθεση τους ήρωες. Ναι, βεβαίως. Οι ήρωες είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας. Κάθε μέρος της τριλογίας αυτής είναι ένα ξεχωριστό γεγονός και προσπαθώ και επιχείρησα να τα συνδέσω μεταξύ τους. Ο Νικηφόρος, ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας αυτού του μυθιστορήματος, είναι ένας άνθρωπος στην ουσία μοναχικός. Αλλά με ό,τι καταπιάστηκε στη ζωή του, φαίνεται ότι το έφερε σε πέρας. Ακόμα και όταν επέλεξε τη δημόσια θηρίδα, όπως του λέγανε, πρέπει να εξασφαλίσει το μέλλον σου, καταναγκαστικά βέβαια, αλλά ήταν επιτυχημένος. Τώρα, η ιστορία ξεκινάει στη δεκαετία του 70 σε μια οχρά ντρεζίνα, ένα τροχήλατο, ένα όχημα μεταφοράς των σιδηροδρομικών, όπου δύο νέοι ερωτεύτηκαν και εκεί σκιαγράφησαν ένα σκαρίφημα για το μέλλον τους. Πού θα φτάσουν? Στο δεύτερο μέρος της τριλογίας αυτής αναφερόμαστε στο Βελιγράδι, γιατί ήταν η παρεπιδημούσα σκέψη, παρά το ότι χαθήκανε, να ξαναβρεθούν και να περπατήσουν την κεντρική οδό, την Σκαντάρνιζα, την Κνέζα Μιχαήλωβα, όπως χαρακτηριστικά τα περιγράφω. Και έλαχε αυτό να γίνει την περίοδο του πιο άδικου πολέμου,
του πολέμου, του διαμελισμού της Ιουγκοσλαβίας. Θα διαβάσουμε και απόσπασμα, αλλά να πούμε στο σημείο αυτό ότι με το που βγήκε το βιβλίο σχεδόν είχε εξαντληθεί και είσαι στη δεύτερη έκδοση. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και ειδικά την περίοδο αυτή. Έχω πολλούς φίλους. Και να πούμε και να ευχαριστήσουμε εδώ και τον συγγραφέα, τον κύριο Κωνσταντίνο Σάλης, ο οποίος βεβαίως, τον Ελληνοϊταλό συγγραφέα. Ναι, πράγματι, η περίοδος που αποφάσισα να εκδώσω ήταν για μένα πιο δύσκολη, παρά τις συγγραφείς, γιατί αν και δέχτηκαν το βιβλίο μου πολύ εκδοτική οίκη, ο κύριος Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει τιμηθεί και από την Ιταλική Βουλή, γνωρίζω, με βοήθησε, με πήρε από το χέρι που λέμε και με οδήγησε για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το μυθιστόρημα έρχεται και ένα χρόνο μετά την αποστρατεία σας. Ήταν ο τρόπος να γεμίσετε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σας αυτό το διάστημα, ή είχατε αρχίσει νωρίτερα τη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου και έτσι ολοκληρώθηκε? 35 χρόνια γράφω. Γράφω και στα έντυπα. Εγώ είχα και μια ιδιοτροπία, κρατούσα ημερολόγιο για οτιδήποτε συνέβαινε και τα περισσότερα τα έχω γράψει εδώ και αρκετά χρόνια και στην πρώτη περίοδο του κορονοϊού τα συνέδεσα όλα μαζί και έφερα αυτό το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε μέσα από το βιβλίο? Το μήνυμα είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, ο έρωτας, το επάγγελμα και κυρίως η συναδελφικότητα, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας δεν είναι τόσο έντονη όπως στην δεκαετία που αναφέρθηκα αρχικά του 70, όπου οι σχέσεις των ανθρώπων ήταν πιο αγαστές. Θα γίνουν βιβλιοπαρουσιάσεις, φαντάζομαι, το καλό μόλις ανοίξουν τα πράγματα. Φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα σκέφτεσαι να παρουσιάσεις. Ναι, βεβαίως. Θα ξεκινήσω από την Άρτα. Έχω και στην Αθήνα κάποιες επιλογές και προτάσεις και θα συνεχίσω και στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ένα μέρος της ζωής μου είναι αφιερωμένο στους πρόποδες του όρους Κερκίνη, βλέποντας τη λίμνη της Κερκίνης. Δυστυχώς στην Άρτα έζησα μόνο 12 χρόνια, τα υπόλοιπα 45-47 γυρίζω όλη την Ελλάδα. Ετοιμάζεται και δεύτερο βιβλίο σιγά σιγά? Έχω ήδη ξεκινήσει και έχω φτάσει στις 150 σελίδες πάλι από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Έχω συζητήσει και ελπίζω μέσα στη χρονιά, γύρω στο Σεπτέμβριο, να εκδοθεί και το δεύτερο βιβλίο μου. Είναι περίπου ίδιο το αντικείμενο? Όχι, θα είναι έκπληξη. Έκπληξη. Όχι, να αφήσουμε για κάτι. Πείτε μας λίγο για το εξώφυλλο, για τον άντρα αυτόν που απεικονίζεται και να μιλήσουμε λίγο και για το κριτήριο επιλογής του τίτλου, των ενδείξεων. Ναι. Ποιες ήταν οι ενδείξεις? Θα έπρεπε οπωσδήποτε να αναφέρω αυτόν που επιμελήθηκε το εξώφυλλο. Είναι μια συμμαθητριά μου παλιά, η οποία είναι και προαναγνώστρια, η οποία διαβάζοντας το βιβλίο μου είπε «Προχώρα, ξεκίνα». Με ενθάρρυνε οπωσδήποτε, όπως αυτή και κάποιοι άλλοι. Και κάποιοι από τις ήρωες του βιβλίου είχαν πρώτο διαβάσει το βιβλίο και όλοι με ενθαρρύναν. Τώρα, ο Νικηφόρος, ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας αυτού του μυθιστορήματος, κατ' ουσίαν ήταν μοναχικός άνθρωπος. Πίσω βλέπουμε μια σκιά να τον ακολουθεί. Είναι μια νεαρή γυναίκα. Είναι από το τρίτο μέρος της τριλογίας αυτής, όπου δεν θα αποκαλύψω το τέλος. Φαίνεται όμως να είναι κοντά του. Μένει λοιπόν να το γευτούμε, να το διαβάσουμε και να χαθούμε μέσα στο μυθιστόρημα αυτό. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όποιος τηλεθεατής τηλεφωνήσει πρώτος το 210-96-55-412 θα κερδίσει ως δωροθεσία, έτσι που ακριβώς μας δίνετε γενικά και ο εκδοτικός και εσείς, το βιβλίο ενδείξεις του κυρίου Νίκου Καραδήμα, του συγγραφέα και αποστράτου αξιωματικού της Ελλάς, από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Και θα σας ταλεί σχετικά από τον εκδοτικό, έτσι. Βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή, κύριε Καραδήμα. Να ευχηθούμε καλό τάξιδε σε ενδείξεις. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Δεν ό,τι υπάρχει, καλύτερο, βεβαίως. Ό,τι καλύτερο να ευχηθούμε και στο επόμενο, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά να είστε καλά. Είσαστε ήδη και στη δεύτερη έκδοση, να φτάσετε και στην τρίτη και στην τέταρτη και σε όσο περισσότερο θέλετε. Και με δεδομένο ότι δεν είχαμε και τη δυνατότητα ακόμα να κάνουμε κάποια παρουσίαση. Προχωρήσει και πρόθεση, βεβαίως. Ναι. Θα γίνουν και αυτά όμως στο μέλλον, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη συνέντευξη αυτή. Ευχαριστούμε. Και εγώ. Ευχαριστούμε. Το ανάδειξε το βιβλίο έχει μια νέα φίλη της εκπομπής, την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Αναστασία Χριστοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει γιατί δεν γελούν πια οι καριάτιδες, ή να μας το εξηγήσει αυτό, γιατί δεν γελούν,
από τις εκδόσεις Πάπυρος. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον διδακτικού περιεχομένου βιβλίο, με πολύ ευρηματικούς τίτλους και ευρηματικά πράγματα, που θα μας εξηγεί στη συνέχεια. Γιατί εμπνεύστηκες καταρχήν τον τίτλο αυτό? Αυτή η ιστορία γενικότερα ξεκινάει πολλά χρόνια πριν, όταν με τους γονείς μου επισκέφτηκα για πρώτη φορά το χώρο της Ακρόπολης και γνώρισα κι εγώ ως παιδί από κοντά τις Καριάτιδες. Τότε λοιπόν η μητέρα μου, όταν μου αφηγήθηκε την ιστορία της κλοπής, των γλυπτών και συγκεκριμένα της Καριάτιδας, πραγματικά στεναχωρήθηκα, δηλαδή ήταν κάτι που με απασχόλησε ιδιαίτερα ως παιδί. Μεγαλώνοντας το είχα στο μυαλό μου, αλλά το είχα αφήσει λίγο στην άκρη. Ώσπου πριν λίγο καιρό, μια συζήτηση με τις ανιψιές μου μου το έφερε πάλι στην επιφάνεια και αποτέλεσε το έναυσμα για να το καταγράψω με παιγνιώδη φυσικά τρόπο, για να είναι πιο προσιτό στα παιδιά. Mm-hmm. Μίλησέ μας λίγο για το εξώφυλλο, την εικονογράφηση μέσα, αυτά τα οποία έτσι ελκύουν ένα παιδί να το διαβάσει, έτσι είναι? Βέβαια, είναι υπέροχη η εικονογράφηση, είναι από την Μαρία της Συνάνογλου, η οποία πραγματικά έχει κάνει υπέροχες εικόνες, θα τις δείξουμε και στη συνέχεια, είναι πάρα πολύ ωραίο το υλικό. Και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, όπως και με τον εκδοτικό, όπως και με την διδάκτορα της κλασικής φιλολογίας, την Καλλιόπη τη Φερεσίδη, που έχει επιμεληθεί με πολύ αγάπη το κείμενο. Mm-hmm. Ασφαλώς πρόκειται λοιπόν για ένα διδακτικό έργο για παιδιά. Να πούμε για ποιες ηλικίες. Απευθύνεται κυρίως σε ηλικίες 6 έως 10 ετών, αλλά σίγουρα μπορεί να αξιοποιηθεί και από μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και από μικρότερες, με την κατάλληλη καθοδήγηση ενός εκπαιδευτικού ή ενός γονέα. Φυσικά, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι πάλι τα Ελγίνια Μάρμαρα. Έρχεται στο προσκήνιο αυτό το πολιτιστικό μήνυμα, το οποίο ασφαλώς θέλεις να μεταφέρεις στα παιδιά, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και από μικρές ηλικίες εκείνα. Ακριβώς. Το βασικό θέμα είναι η αρπαγή της Καριάτιδας και των υπόλοιπων γλυπτών. Και θέλουμε να δείξουμε την ανάγκη που έχουμε ως Έλληνες να επιστρέψει η Καριάτιδα μαζί με τα γλυπτά στη χώρα. Mm-hmm. Εδώ θα μου επιτρέψετε μόνο να διευκρινίσω ότι είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό Ελγίνια. Ναι, γιατί ο Έλγιν δεν υπήρξε, όπως όλοι γνωρίζουμε, ούτε ο δημιουργός, ούτε ο νόμιμος κάτοχος τους, παρά μόνο βεβήλωσε την Ακρόπολη με έναν αισχρό τρόπο. Και η Καριάτιδα μεταφέρθηκε μαζί με τα υπόλοιπα γλυπτά παράνομα στην Αγγλία, όπου παραμένει δυστυχώς μέχρι και σήμερα. Είδες, έχει παραμείνει όμως αυτό και το συζητάμε και το λέμε έτσι. Είναι κάτι πολύ στενάχωρο. Και γι' αυτό λέω, μακάρι δηλαδή στο μυαλό μας να τον έχουμε όλοι τον Έλγιν και μέσα από το κείμενο ως τον κακό της υπόθεσης και να μην τον τιμάμε δίνοντάς το όνομά του στα γλυπτά μας. Τι ακριβώς προσβλέπεις ως όραμα μέσα από το βιβλίο? Πρόκειται για μια παρακίνηση λοιπόν στον τομέα επιστροφής των μαρμάρων ως οδής στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Μέσα από αυτό το βιβλίο προσδοκώ να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν όλα τα παιδιά για αυτό το θέμα που μας αφορά όλους, αλλά και φυσικά να γνωρίσουν την αρχαία Ελλάδα και να την αγαπήσουν. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα την αγαπήσουν. Θα ήθελες να μας αναφέρεις δύο διδακτικές προτάσεις για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που μας παρακολουθούν? Φυσικά, με μεγάλη μου χαρά. Σε ένα πρόσφατο συνέδριο που συμμετείχα, έχω δημοσιεύσει αρκετές διδακτικές προτάσεις που μπορεί το κοινό, όποιος ενδιαφέρεται, είτε είναι γονέας είτε εκπαιδευτικός, να τις αναζητήσει στο διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά, αν πρέπει να αναφέρω δύο, θα ξεχωρίσω τον εντοπισμό κάποιων παιχνιδιών που αναφέρονται μέσα, που είναι από την αρχαία Ελλάδα. Οπότε μπορούν τα παιδιά να τα εντοπίσουν και να τα αναζητήσουν στο διαδίκτυο, να δουν πώς έπαιζαν τα παιδιά, τα συνομήλικά τους στην αρχαία Ελλάδα. Και φυσικά μετά, είτε με τους γονείς, τους στενούς συγγενείς, είτε όταν με το καλό επιστρέψουν στο σχολείο με τους συμμαθητές, να παίξουν αυτά τα παιχνίδια στο προάβλιο ή και στην τάξη ή σε κάποια εκδρομή που θα κάνουν. Μια δεύτερη πολύ έτσι ενδιαφέρουσα δραστηριότητα είναι να σκηνοθετήσουν μια εικονική δίκη για το έγκλημα που διέπραξε ο Έλγιν. Και μπορεί να γίνει μάλιστα με τρόπο έτσι ακριβώς όπως θα γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή με κλεψίδρα, με ανάταση χεριών. Και φυσικά με επιχειρηματολογία, βέβαια αυτό εξαρτάται και από την ηλικία των παιδιών, κατά πόσο θα μπορέσουν να επιχειρηματολογήσουν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ ευρηματικό πράγματι. Να μας δώσει έτσι και κάποια δωροθεσία για τους τηλεθεατές, μια και το βιβλίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά. Και θα αρέσει στα παιδιά και στους φίλους της εκπομπής. Με μεγάλη μας χαρά, εννοείται. Ωραία, οπότε θα ενημερωθεί και ο εκδοτικός ότι ο πρώτος τηλεθεατής, ο οποίος θα καλέσει στο 210-96-55-412, θα λάβει ως δώρο από την κυρία Χριστοπούλη, τη συγγραφέα μας, και τον εκδοτικό οίκο Πάπυρος, το «Γιατί δεν γελούν πια οι Καριάτιδες», το βιβλίο της λοιπόν εδώ, δωράκι και για τις γιορτές και όχι μόνο, για να το διαβάσουν και να έχουν και εκείνοι έτσι ένα κίνητρο σχετικό.
Επίσης, θα ήθελα να παρακινήσω και εγώ τους φίλους της εκπομπής να γράψουν στο mail μας, στο endpointproductions.gr@gmail.com, αναγράφεται ούτως ή άλλως και στην εκπομπή, να μας γράψουν τις σκέψεις τους, έτσι δεν είναι, αφού το διαβάσουν και είναι κάτι τόσο δημιουργικό και ευρηματικό, τους προβληματισμούς τους και τι ακριβώς άλλο θα ήθελαν να προτείνουν και εκείνοι, έτσι δεν είναι. Εννοείται, με μεγάλη μας χαρά. Νομίζω ότι και αυτό θα ήταν μια ωραία έτσι, αν θέλουν, ιδέα. Αν μπορούν να με βρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οποιαδήποτε πορεία, διευκρίνηση, ό,τι θελήσουν να μοιραστούν. Ναι, πού να σε βρουν, σε ποιο blogspot. Μπορούν να με βρουν, ας με βρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook έχω σελίδα, όπου μπορούν ό,τι θέλουν να το. Είναι η σελίδα, πώς λέγεται. Αναστασία Χριστοπούλου, φιλόλογος, συγγραφέας. Δεν έχεις κάτι ειδικό για το βιβλίο μόνο. Δεν έχω κάτι, όχι. Εκεί. Ήταν κοντά μας στο Ανάδειξε το βιβλίο η κυρία Αναστασία Χριστοπούλου, συγγραφέας και εκπαιδευτικός, με το «Γιατί δεν γελούν πια οι καριάτιδες», το πρώτο της παιδάκι, το πρώτο της πνευματικό παιδάκι από τις εκδόσεις Πάπυρος. Νομίζω δεν θα έπρεπε να χάσετε να το πάρετε, γιατί έχει μια πολύ ιδιαίτερη άποψη που θα εξητάρει τη φαντασία κάποιου για να το διαβάσει και να μας πει τη γνώμη του φυσικά. Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη αυτή. Είναι πολύ ωραία και εικονογράφηση εξάλλου και επιμέλεια φυσικά. Θα σας δούμε νομίζω σίγουρα σύντομα. Θα έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ κοντά. Και χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. Το Ανάδειξε το παρουσιάζει έχει ένα νέο επιστήμονα λογοθεραπευτή, τον κύριο Αλέξανδρο Σταματόγλου, με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή από την Πάτρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε ένας νέος επιστήμονας, λοιπόν, με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, υπεύθυνος του κέντρου που έχετε στην Πάτρα. Πείτε μας λίγα λόγια για σας. Πού εδρεύετε, ποια είναι η ειδίκευσή σας, αλλά και τι περιστατικά αναλαμβάνετε. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματόγλου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάτρα. Σπούδασα λογοθεραπεία στο ΑΤΕΙ, στα Ιωάννινα. Και αφού του γύρισα στην πόλη μου, συνέχισα τις σπουδές μου με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και συνεχίζω ακόμα και σήμερα να παρακολουθώ σεμινάρια και ημερίδες πάνω στη λογοθεραπεία και στην ειδική αγωγή. Μετά από κάμποσα χρόνια δουλειάς, κατάφερα και άνοιξα πέρσι το δικό μου κέντρο ειδικών θεραπείων που βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας, στην Οδό Βότηση. Αναλαμβάνουμε διάφορες περιπτώσεις περιστατικών, με τις πιο γνωστές να είναι οι φωνολογικές και οι αρθρωτικές διαταραχές, ο αυτισμός, η δυσφαγία, φυσικά οι μαθησιακές δυσκολίες. Πότε χρειαζόμαστε λογοθεραπεία, κύριε Σταματόγλου? Υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία ή σημάδια που πρέπει να προσέξουμε? Μια ερώτηση που μου την κάνουν συχνά. Αν υπάρχει δηλαδή μια ηλικία ορόσημο σε εισαγωγικά που ξεκινάμε τη λογοθεραπεία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν φωνολογικά στάδια τα οποία κερδίζονται από τα παιδιά στα πρώτα τους χρόνια, καθώς αναπτύσσονται, αλλά η κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή και οφείλουμε να τη βλέπουμε έτσι. Δηλαδή το ότι ένα παιδάκι στα 2,5 δεν έχει καταφέρει να πει πολλές λέξεις όπως κατάφερε κάποιος μαθητής του ή το μεγαλύτερο αδερφάκι του, δεν χρειάζεται να μας αγχώνει απαραίτητα. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στο πότε θα ξεκινήσει να μιλάει ένα παιδί. Άρα αυτό που προτείνουμε είναι ότι αν πρόκειται για την επικοινωνία ενός ατόμου, είναι ωφέλιμο να πάρουμε τη γνώμη ενός επαγγελματία, αν έχουμε ανησυχίες. Να μην το ρισκάρουμε. Έτσι δεν θα αγχωνόμαστε εμείς, αλλά και δεν θα μεταφέρουμε, το σημαντικότερο, δεν θα μεταφέρουμε αυτό το άγχος, αυτή την πίεση στο παιδί μας. Παρ' όλα αυτά, έτσι, για να δώσω και μια απάντηση, μια ηλικία που μπορούμε να έχουμε μια πρώτη εικόνα είναι τα 2,5 και μια ολοκληρωμένη εικόνα είναι μέχρι τα 5. Αλλά και νωρίτερα. Τώρα, επειδή αυτό είναι μια ερώτηση που γίνεται συχνά, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο site μας, όπου απαντιόνται τέτοια ερωτήματα γενικά γύρω από τη λογοθεραπεία, πότε χρειάζεται κλπ. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε στο stamatoglou.pavlalogotherapia.gr, αλλά και στο Facebook Σταματόγλου Αλέξανδρος Λογοθεραπεία. Πόσο και πώς έχει επηρεάσει η πανδημία και κατ' επέκταση η καραντίνα τη δουλειά σας?
λειτουργεί η τηλεκπαίδευση. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας στηρείτε εσείς στο ιατρείο σας? Φυσικά και έχει επηρεαστεί ο κλάδος μας από την πανδημία και την καραντίνα. Η δουλειά μας έχει αλλάξει αρκετά. Ο κλάδος μας είναι από τους κλάδους που λειτουργούν και εργάζονται. Ερχόμαστε όμως σε επαφή με πολλά παιδιά. Οφείλουμε εξαιτίας αυτού να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και για τον εαυτό μας, αλλά κυρίως για τις οικογένειες που μας εμπιστεύουν. Τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι φυσικά η χρήση μάσκας από τους θεραπευτές, αλλά και από τα μεγαλύτερα παιδιά που έρχονται στο κέντρο. Είναι τα αραιωμένα πλέον ραντεβού, ώστε να υπάρχει χρονικό περιθώριο να καθαρίζεται και να αερίζεται ο χώρος μετά από κάθε συνέδρια. Φυσικά είναι και η τηλεκπαίδευση. Η οποία βέβαια δεν είναι πάντα επιτυχής. Έτσι, αλλού πιάνει, αλλού δεν πιάνει. Η κάθε περίπτωση, το κάθε περιστατικό έχει τις δικές του ανάγκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουμε ακόμα το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Αλλά υπάρχουν και περιστατικά που φαίνεται να έχει αποτέλεσμα, να λειτουργεί. Αυτά είναι κυρίως περιστατικά με μαθησιακές δυσκολίες, όπου μιλάμε λοιπόν κυρίως για παιδιά άνω των 6 ετών, συνηθισμένα από την τηλεκπαίδευση στο σχολείο τους. Άρα ναι, εκεί μπορούμε να δούμε την τηλεκπαίδευση να λειτουργεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως, η τηλεκπαίδευση λειτουργεί συμπληρωματικά, θα το έλεγα, στις συνεδρίες. Μπορεί να βοηθήσει ώστε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο, έτσι, που, το οποίο έχουμε κερδίσει από τα μαθήματα. Κατά κάποιο τρόπο κρατάμε το μαθητή μας εγρήγορο. Βοηθάει σε αυτό. Ας μείνουμε λοιπόν στις μαθησιακές δυσκολίες. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ποια, κατά τη γνώμη σας, η καλύτερη προσέγγιση για την επίλυσή τους? Είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, να αποβάλουμε την αρνητική χρειά που έχει ο όρος μαθησιακές δυσκολίες. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς, ότι στην πραγματικότητα πρόκειται απλά για έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Πρόκειται για δυσκολίες που έχουν ορισμένα άτομα όσον αφορά τη διαδικασία της μάθησης. Ουσιαστικά αυτό είναι. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν πρόβλημα, δεν είναι απαραίτητα κακοί μαθητές, δεν είναι τεμπέληδες που δεν λένε να προσπαθήσουν. Απλά δεν τους κάνει ο πατροπαράδοτος τρόπος μάθησης του σχολείου, πόσο μάλλον τώρα που διδάσκονται το μάθημά τους μέσω ενός λάπτοπ στην καλύτερη περίπτωση. Οι μαθησιακές δυσκολίες, και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες μας απασχολούν συχνότερα, είναι κάτι που σε ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Δεν φεύγει, δεν θεραπεύεται. Γρήγορα μαθαίνεις τον τρόπο να συμβαδίσεις με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και να πετύχεις τους στόχους του κανονικά. Οι πιο γνωστές είναι πιθανότατα η δυσλεξία, η δυσαναγνωσία, η δυσορθογραφία, η δυσαριθμησία. Στην ίδια κατηγορία συνήθως μιλάμε και για τη ΔΕΠΗ, παρόλο που δεν εντάσσεται, είναι ξεχωριστή κατηγορία, δηλαδή την διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Συνήθως αυτές οι δύο, οι μαθησιακές δυσκολίες και η ΔΕΠΗ, συνυπάρχουν. Είτε έχει το ένα και υπάρχουν και χαρακτηριστικά από το άλλο, είτε το αντίστροφο. Τώρα, όσον αφορά τα κάποια βασικά χαρακτηριστικά στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, είναι σίγουρα η δυσκολία στην ανάγνωση, στην γραπτή έκφραση και στη γραφή, στα μαθηματικά πολλές φορές, σίγουρα δυσκολία στη συγκέντρωση και πολλές φορές μπορεί να βρούμε και να πετύχουμε και δυσκολία στην αίσθηση του χρόνου και στον προσανατολισμό. Τώρα, όσον αφορά την προσέγγιση που με ρωτήσατε, ο ρόλος μας είναι φυσικά να μάθουμε στο μαθητή τους τρόπους να αποκωδικοποιεί το μάθημα του σχολείου και να το κατανοεί σε βάθος, έτσι ώστε να κατακτήσει και τις απαραίτητες δεξιότητες για την ακαδημαϊκή του πορεία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό μέσα από αυτή τη διαδικασία να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά του μαθητή, μιας και η ψυχολογία του συνήθως έχει κλονιστεί από πιθανές αποτυχίες και από κενά που δημιουργήθηκαν μέσα στα χρόνια, αλλά και από και συμπεριφορές που μπορεί να δέχτηκε. Άρα, μιλάμε για μια προσπάθεια, έτσι να το πω σε εισαγωγικά, αποποινικοποίησης του λάθους, ώστε να μάθουμε να ζούμε με τα λάθη μας και να μην πέφτουμε κάθε φορά που αποτυγχάνουμε, αλλά να εξελισσόμαστε. Άλλωστε, αυτό που λέμε πάντα στους γονείς, που συμβουλεύουμε πάντα τους γονείς, είναι
ένα, να ενθαρρύνουν συχνά, δύο, να είναι επιτυχείς και τρία, οι προσδοκίες τους να ανταποκρίνονται στις ικανότητες των παιδιών τους. Και μια τελευταία ερώτηση, με τι κριτήρια θα συμβουλεύατε τους γονείς να επιλέξουν θεραπευτή για το παιδί τους? Κατά την προσωπική μου άποψη, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά για αποτελεσματική και σωστή θεραπεία? Ίσως αυτά να είναι και τα βασικότερα κριτήρια για κάποιον γονιό. Πρώτον, η διεπιστημονική ομάδα που θα αναλάβει το παιδί. Και τι εννοώ αυτό, κατά πόσο ο θεραπευτής που θα βρουν συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες ή ακόμα καλύτερα συνυπάρχει στον ίδιο χώρο με άλλες ειδικότητες και σαν ομάδα αναλύουν τη διαταραχή και καταλήγουν σε ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Δύο, η εξειδίκευση. Κατά πόσο ο θεραπευτής ή η ομάδα τέλος πάντων που ασχολείται με το παιδί είναι εξειδικευμένος στη διαταραχή. Έχει δηλαδή εντυπωσίαση στο θέμα, έχει εμπειρία στο θέμα, είναι σε θέση να παρουσιάσει συγκεκριμένους στόχους, είτε βραχυπρόθεσμους είτε μακροπρόθεσμους. Και τρία, θα έλεγα την ποιότητα θεραπείας. Εδώ πέρα εννοώ και τη μεταδοτικότητα που έχει ο θεραπευτής με το παιδί και φυσικά τη σχέση εμπιστοσύνης που θα δημιουργήσει με το παιδί και το παιδί θα νιώσει άνετα και θα αρχίσει να παρουσιάζει αποτελέσματα, αλλά φυσικά την σχέση που θα δημιουργήσει με την οικογένεια, με τους κηδεμόνες του παιδιού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ πέρα ότι η συνεργασία με την οικογένεια είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με την οικογένεια για τη δουλειά που γίνεται στο γραφείο, στο κέντρο. Και η δουλειά που γίνεται στο σπίτι είναι αλληλένδετη. Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη αυτή και καλή δύναμη.